Θα ξεκινήσουμε μια δυσάρεστη είδηση, διότι εχθές το βράδυ πραγματικά έγινε χαμός στα social media. Κανείς δεν πίστευε ότι ο Θεόφιλος Βανδώρος, ο πολύ αγαπημένος ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών μόνο. Το λες πολύ σωστά, Κατερίνα, και εμείς οι ίδιοι σοκαριστήκαμε, γιατί δεν είχαμε ακούσει τίποτα όλο αυτό το διάστημα ότι είναι άρρωστος, ότι έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Και είναι και πολύ δυσάρεστη θέση και εμάς των δημοσιογράφων που κληθήκαμε να επικοινωνήσουμε με την οικογένειά του, γιατί θέλαμε να μεταφέρουμε την είδηση, να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Μίλησα λοιπόν με μέλος της οικογένειάς του και ζήτησε να μιλήσει στην εκπομπή μας ο πατέρας του Θεόφιλου Βανδώρου. Συλληπιτήρια στον άνθρωπο. Φοβερά συγκινημένος. 97 ετών. Ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Βανδώρος, ο οποίος μου είπε ότι θα ήθελε να μεταφέρουμε ότι είχε ένα πολύ καλό γιο. Το λέμε με πολύ μεγάλη συγκίνηση και με πολύ μεγάλη φόρτιση, γιατί αυτό είχε γίνει πριν από 10 λεπτά και ο άνθρωπος ήταν πάρα πολύ συγκινημένος. Και μπορώ να μπω λίγο στα παπούτσια, γιατί δεν μπορεί έχω κανείς εγώ, να μπει. Τέλος πάντων, όλοι έχουμε αντίστοιχες εμπειρίες. Θέλω να δούμε τι μας είπε, γιατί επίσης μας αποκάλυψε κάτι που δεν το γνωρίζαμε, ότι ο άνθρωπος πάλεψε με τον καρκίνο και δυστυχώς δεν κατάφερε να βγει. Συλληπιτήρια, κουράγιο. Για να δούμε τι είπε ο πατέρας του. Είναι πολύ δυσάρεστο όλο αυτό που μάθαμε για τον γιο σας και θέλαμε να μας πείτε τι συνέβη. Συνέβη αρρώστηση. Συνέβη αρρώστηση. Αρρώστηση. Το άθλιο το καρκίνο. Πλήττει τόσο κόσμο. Αυτό είναι. Ήτανε πολύ καιρό άρρωστος. Να σας πω κάτι. Δεν βλέπουμε τον τελευταίο καιρό πολύ. Αλλά τώρα τελευταία εκδηλώθηκε. Δηλαδή, πόσο καιρό ήταν άρρωστος, γιατί εμείς ως δημοσιογράφοι δεν γνωρίζαμε τίποτα και ξαφνιαστήκαμε πάρα πολύ με την είδηση. Δεν ήταν πολύ καιρό. Ακριαίο ήταν. Πόλεξα πάρα πολύ που το έχασα αυτό μόνο. Πάρα πολύ. Σας καταλαβαίνω πάρα πολύ. Είναι ο πόνος σας πολύ πολύ μεγάλος. Ήταν ένας έξοχος άνθρωπος, ένας πάρα πολύ καλός γιος. Μα αυτό ήταν. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι πιο σκληρό από το να πρέπει να θάψει ο γονιός το παιδί του. Σε ό,τι ηλικία κι αν είναι. Όσο δεν υπάρχει κάτι πιο σκληρό και πιο δύσκολο από αυτό. Πιο τραγικό. Και ό,τι και να συμβαίνει γενικότερα στη ζωή, όταν ακούς κάτι τέτοιο, λες, νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Κουράγιο, δύναμη στην οικογένειά του. Αυτό που ήθελε να ακουστεί ο μπαμπάς του και θα το τονίσουμε εμείς είναι ότι ήταν ένας υπέροχος γιος και ένας πολύ καλός άνθρωπος. Και νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι που τον έχουν γνωρίσει έχουν να πούνε τα καλύτερα για τον συγκεκριμένο. Ποτέ δεν ακούστηκε το παραμικρό. Ένας ωραίος τύπος που διάβαζα ότι το 2010 έφυγε για την Αυστραλία και πήγε και έμεινε εκεί για κάποιο διάστημα. Και διαβάσαμε αυτό το πρωί. Και πριν από δύο χρόνια αναγκάστηκε να χειρουργηθεί. Επεβλήθησε σε μια επέμβαση πριν από δύο χρόνια. Από ό,τι κατάλαβα, ήταν καρκίνο σε. Αυτό κατάλαβα και εγώ από τη συνομιλία που είχαμε με τον πατέρα του. Καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολες οι στιγμές ακόμα και. Τι να κάνεις μια ερώτηση, παιδιά, σε έναν πατέρα που έχει χάσει το παιδί. Απλά οφείλουμε αυτό που ήθελε να ακουστεί ο μπαμπάς του. Ήταν υπέροχος γιος και υπέροχος άνθρωπος. Και σεβαστήκαμε την επιθυμία του. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτές τις ώρες είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλους αυτοί. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν γνωρίζω, έχει οικογένεια, παιδιά. Το βιογραφικό που διάβασα, νομίζω ότι ακολούθησε μια μοναχική πορεία. Μάλιστα. Ήταν ο Θεόφιλος που γνωρίσαμε, δεν διάβασα για οικογένεια. Λοιπόν, συλληπιτήρια στην οικογένειά του, κουράγιο και δύναμη. Άρε, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να αλλάξουμε θέμα, γιατί έτσι είναι η ζωή.